Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πολιτισμός αρχίζει από ένα πιάτο φαΐ, μια στέγη πάνω από το κεφάλι και στο κένα ράντζο στα νοσοκομεία. Το λέω αυτό γιατί ήδη από εκεί, μαζί με τα παραπάνω, υπάρχει πάντα, ακόμα και σε πιο δύσκολες συνθήκες, παραγωγή πολιτισμού. Ένα τραγούδι, ένας ρυθμός, ένα σκίτσο, κάποιοι στίχοι εκφράζουν και σε αυτές τις έσχατες συνθήκες πόνο, ελπίδα, θυμό, προοπτική για το αύριο. Και ξεκινάω από εδώ γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανθρωπιστική κρίση που διάγει η χώρα τα τελευταία χρόνια συνεχίζεται. Μπορεί εδώ να είμαστε σχετικά προφυλαγμένοι με τα ακόμη υπαρκτά και σχετικά μεγάλα προνόμια μας, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας και όχι μόνο πρόσφυγες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν τα παραπάνω και παρόλα τα αυτά παράγουν με τον τρόπο τους πολιτισμό. Το Υπουργείο Πολιτισμού απέναντι σε αυτή την κατάσταση ήδη μπορεί να πάρει μία πρωτοβουλία. Στην κάρτα αλληλεγγύης που ίδρυσε το πρώτο νομοσχέδιο της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να προστεθεί η δωρεάν είσοδος στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, οι δυνατότητες αυτούς που έχουν ή δεν έχουν το πιάτο φαΐ και τη στέγη πάνω από το κεφάλι να απολαύσουν και να προβληματιστούν για τους δικούς μας πολιτιστικούς θησαυρούς. Και ταυτόχρονα αυτό δεν γίνεται εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αντίθετα, μπορεί να γίνει σε συνάρτηση με την αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού προς αυτά, γιατί παράλληλα το Υπουργείο Πολιτισμού ήδη έχει δρομολογήσει την αύξηση των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους, όπου αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτα χαμηλές. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο, βάσει του οποίου τα έσοδα αυτά αυξάνουν και συστηματοποιούνται, και μέσα από εκεί μπορεί να βρεθούν ακόμη και ισοδύναμα, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ταυτόχρονα και παραγωγός πλούτου με τη στενή έννοια σε αυτή τη χώρα, μπορούν να βρεθούν κάποια τουλάχιστον από τα ισοδύναμα ως συμβολή στην οικονομία και κυρίως ως συμβολή στο παράλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείο Παιδείας, με το περίφημο 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ξεκινάω από εδώ γιατί ο πολιτισμός στην ουσία του είναι συνθήκη ζωής. Πολιτισμός είναι το πώς συμπεριφερόμαστε, το πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους, τους διπλανούς μας και τους οικείους μας, το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα γύρω μας, αν θέλετε, το που πετάμε τη γόπα μας εμείς οι μόνιμοι καπνιστές, το τι και το πώς σεβόμαστε κοντά μας ή πιο μακριά μας. Και από εκεί και πέρα, πολιτισμός, σε αυτή τη βάση, είναι το πώς εκφραζόμαστε και το πώς δημιουργούμε. Από εκεί αρχίζει ο πολιτισμός με τη στενότερη και πιο έτσι οικία εκδοχή του όρου. Πώς εκφραζόμαστε και πώς δημιουργούμε. Ίσως η λέξη κλειδί εδώ είναι η λέξη ένταση. Ο καθένας που πασχίζει να δημιουργήσει και να εκφραστεί αισθάνεται μύχια, αισθάνεται κατά τρόπο κέριο, μια ένταση γιατί παλεύει με τον εαυτό του, με το παρελθόν του, με τους διπλανούς του, με τους ομότεχνούς του, να αφήσει το δικό του σημάδι σε αυτό που θέλει να παραγάγει. Παλεύει με το περιβάλλον του, με τους προηγούμενους, με τις επιρροές που ίδιος δέχτηκε ως το ίδιος να αφήσει ένα καινούριο σημάδι και όλα αυτά συνιστούν μια άσβεστη ένταση που όσοι έχουν ασχοληθεί με δημιουργήματα πολιτισμού, σε εισαγωγικά ή χωρίς, τη νιώθουν. Αυτό είναι κάτι βαθύτερο γιατί είναι αυτό που είναι και αυτό που θέλει να είναι, πώς αποτυπώνεται σε αυτό που θέλει να κάνει, είτε αυτό αφορά μία τέχνη, είτε την άλλη, είτε το οποιοδήποτε δημιούργημα πολιτισμού. Η ένταση είναι δύσκολη λέξη, γιατί μπορεί να έχει δύο διαφορετικές σημασίες. Η μία σημασία που ενδιαφέρει θετικά εδώ είναι η ένταση εκείνη που δημιουργεί ξεπέρασμα,
αύξηση που δημιουργεί το βήμα παραπάνω, που δημιουργεί το καινούριο το οποίο αποτυπώνεται στην ιστορία του πολιτισμού και στο διάβα των αιώνων. Η αντίστροφα, η ένταση μπορεί να γίνει αντίθεση, μπορεί να γίνει διαμάχη μεταξύ καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών σχολών, μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερα καταστροφική διαδικασία όπου οι πόλοι της έντασης μπορεί να εξαφωνιστούν μαζί. Σε αυτή τη βάση, στη βάση της λέξης ένταση, μπορεί νομίζω να αποτυπωθεί και ολόκληρο το είναι και η πορεία του πολιτισμού, γιατί το είναι και η πορεία του πολιτισμού μπορεί να διατυπωθούν, έστω άτεχνα, σε μια ομιλία όπως αυτή, μέσω κάποιων διακριτών εντάσεων. Και αρχίζω. Ένταση πρώτη. Ανάμεσα στο μικρό και στο μεγάλο. Αρχίζω από το μεγάλο. Μεγάλο, παραδείγματος χάρη, στον πολιτισμό αφορά υποδομές. Μεγάλες υποδομές. Η Ελλάδα, παραδόξως, με κάποιους λόγους, είναι πρικισμένη αυτή τη στιγμή με μεγάλες υποδομές. Στην Αθήνα μόνο υπάρχει το Μέγαρο, υπάρχει το κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με την εξαιρετικά γενναιόδορη προσφορά του. Υπάρχει το καινούριο που θα ανοίξουμε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Υπάρχει μια ολόκληρη υποδομή στην Πειραιώς. Υπάρχει η στέγη γραμμάτων και τεχνών. Υπάρχουν μεγάλα, ισχυρά και πλούσια σε επίπεδο υποδομών ιδρύματα. Αν θέλετε λίγο πιο σχηματικά, μπορούμε να τα δούμε αυτά τα μεγάλα ιδρύματα σε δύο άξονες. Ο άξονας από Συγκρού, περνώντας από την Πινακοθήκη το 2 και φτάνοντας μέχρι το Μέγαρο, και ο άξονας Πειραιώς που αρχίζει από το λιμάνι, που και εκεί πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα, και φτάνει σιγά σιγά σε ολόκληρο το κομμάτι που αφορά τον Γκάζι και όλες τις υποδομές εκεί. Μεγάλες υποδομές. Ταυτόχρονα μικρές υποδομές που λείπουν. Μικρές υποδομές είναι εκείνες που απαιτούνται για να εκφραστούν και να δημιουργήσουν μικρότερες ομάδες σε όλα τα πλαίσια των τεχνών, ερασιτεχνικές προσπάθειες που θέλουν στοιχειωδώς ένα χώρο για να δείξουν στους εαυτούς τους και στους γύρω τους και σε όλο τον ελληνικό λαό δυνατόν και παρά έξω από τα σύνορα δυνατόν, τι μπορούν να πετύχουν και πώς μπορούν να προχωρήσουν. Μέρημνά μας είναι σε αυτό το κομμάτι να βοηθήσουμε, γιατί κτίρια από ό,τι φαίνεται υπάρχουν που μπορούν να φιλοξενήσουν σε ένα καθεστώς μοιρασιάς και άμυλας τέτοιες προσπάθειες. Μικρές υποδομές, μικρές παραγωγές, μεγάλες υποδομές, μεγάλες παραγωγές, και στα δύο υπάρχει ένα αίτημα βεβαίως ποιότητας, βεβαίως επάρκεια σε σχέση με τα αιτούμενα της χώρας κάθε στιγμή, επάρκεια σε σχέση με τα αιτούμενα των καλλιτεχνικών δραμάτων σε όλες τις μορφές τέχνης σε κάθε εποχή, και βεβαίως η ανάγκη και το αίτημα, η ένταση ανάμεσα στο μικρό και το μεγάλο να μην γίνει καταστροφική, να μην κατηγορείται το Μέγαρο επειδή κάνει μόνο σε εισαγωγικά υψηλή τέχνη, να μην σνομπάρει το Μέγαρο μικρότερες παραγωγές μουσικής ή αλλού, να μην γίνει το Μέγαρο κάτι, ας πούμε, το οποίο θα αποκλείσει, επειδή θα έχει μόνο μικρά, θα υποκύψει στη μία μορφή της έντασης, να συνεχίσει να παραγάγει σημαντικά πράγματα, και αντίστροφα τα μικρά πράγματα να μπορούν να φιλοξενηθούν σε μεγάλες υποδομές όπως τα Μέγαρα. Στο ίδιο πλαίσιο του μικρού και του μεγάλου δεν πρέπει να ξεχνάμε το καθαυτό ερασιτεχνικό, το μη επαγγελματικό, τα σχολεία με την πολιτιστική παραγωγή που τα ίδια πραγματοποιούν ακόμα και με διαγωνισμούς θεάτρου που έχουν και την χάνουν να έχουν πολύ μεγάλη απήχηση κάποιες φορές. Να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια στενότερη συνάφεια πολιτισμού και παιδείας, αρχίζοντας από τις μικρές τάξεις και προσπαθώντας να φτιάξουμε μια ζώνη πολιτισμού στα σχολεία, έτσι ώστε τα παιδιά να αρχίζουν να μαθαίνουν όχι μόνο το αποτέλεσμα μιας τέχνης, αλλά και ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής της, να καταλάβουν και τι μόχθος απαιτείται ώστε ο ηθοποιός ή η ηθοποιός που θαυμάζουν ή ο μεγάλος πιανίστας που τους συναρπάζει
τι κόπο χρειάζεται για να φτάσει εκεί που φτάνει και άρα να γοητευθούν με τη σωστή έννοια σε σχέση με τα επιτεύγματα του πολιτισμού. Ένταση μία λοιπόν, μικρό και μεγάλο. Ένταση δεύτερη, κέντρο και περιφέρεια. Μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μικρότερες πόλεις, με δική τους παραγωγή, η Καλαμάτα παραδείγματος χάρη έχει αναδειχθεί σε κέντρο χορού παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά όχι μόνο μεγάλες και μικρές πόλεις, υπάρχουν κοινότητες, υπάρχουν χωριά, υπάρχουν παραγωγές εκεί σημαντικές. Πρόχειρα μου έρχονται στο νου κάποια χωριά της Κέρκυρας, χωριά με τη δική τους φιλαρμονική που προστίθονται στις τρεις μεγάλες φιλαρμονικές της πόλης κάνοντας κάτι σαν σύστημα για να θυμηθούμε τη Βενεζουέλα. Και άρα ένταση ανάμεσα στο μικρό και το μεγάλο που απαιτεί όχι μόνο τη διάχυση από το μεγάλο στο μικρό ολόκληρον της πολιτιστικής δημιουργίας ώστε αυτή να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να μορφώσει, να ψυχαγωγήσει με την κυριολεξία του όρου και όχι απλώς να διασκεδάσει, αλλά και αντίστροφα. Γιατί στις μικρές κοινότητες παράγεται και εκεί πολιτισμός που έχει την ανάγκη να εμφανιστεί και να διεκδικήσει την παρουσία τους και σε μεγαλύτερα κέντρα. Κέντρο και περιφέρεια μην το δούμε μόνο με όρους πόλης και πλήθους κατοίκων, αλλά να το δούμε κέντρο και περιφέρεια στις ίδιες τις μεγάλες πόλεις, γιατί εκεί έχουν αρχίσει να μπερδεύονται τα πράγματα. Στο ίδιο το κέντρο των μεγάλων πόλεων υπάρχει πολλή περιφέρεια και όχι μόνο λόγω των προσφύγων και των μεταναστών, αλλά δηλαδή οι ζώνες της φτώχειας έχουν φτάσει να περικυκλώνουν και τα πολύ έτσι κέντρα με την παραδοσιακότερη έννοια του όρου. Και εκεί υπάρχει μεγάλο πεδίο της έντασης μεταξύ κέντρου και περιφέρειας και εκεί υπάρχει μεγάλο πεδίο να πλουτιστούμε από την πολιτιστική συμβολή των προσφύγων και των μεταναστών, να μάθουμε με αυτόν τον τρόπο καινούριος πολιτισμός και να πέσουν ακόμα και εκεί οι τόνοι σε επίπεδο ουσιαστικής αλληλεγγύης και στο πολιτισμικό επίπεδο. Τρίτη ένταση. Το έξω και το μέσα. Μέσα από τα σύνορα της χώρας, έξω από τα σύνορα της χώρας. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι χώρα μικρή. Ξέρουμε ότι έχει ένα πλούτο παραγωγής πολιτισμού πάρα πολύ μεγάλο και σε πάρα πολύ μεγάλες μορφές τέχνης. Μας κατατρίχει ακόμα ένα σύμπλεγμα λίγο επαρχιωτισμού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τέχνη που έρχεται από τις μεγάλες πόλεις όταν έρχεται με τους κατάλληλους τρόπους και όχι απλώς για λόγους φαντασμαγορίας. Και εδώ τα μεγάλα ιδρύματα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Αλλά υπάρχει και το αντίστροφο. Υπάρχει η δυνατότητα πια η δική μας παραγωγή πολιτισμού, επαναλαμβάνω και πάλι σε όλες τις τέχνες, να φιλοξενηθεί και να διαπρέψει στο εξωτερικό, έξω από τα σύνορα της χώρας και δεν μιλάω μόνο για Ευρώπη. Και μιλάω και για πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μιλάω βεβαίως για τις εκθέσεις του πολιτισμικού μας πλούτους που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο. Μιλάω για θέατρο που βρίσκει μια άνθηση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Μιλάω για εικαστικά, μιλάω για τον κινηματογράφο που επίσης έχει αρχίσει να δείχνει το διεθνές του πρόσωπο, μιλάω για φωτογραφία, μιλάω για χορό, μιλάω για όλα. Και άρα και εκεί πρέπει να βρούμε την ένταση αυτή πώς θα τη διαχειριστούμε σωστά, χωρίς υποτέλεια και χωρίς αλαζονία, αναγνωρίζοντας τους άλλους όσο είναι καλύτεροι από εμάς, το τι είναι καλύτεροι από εμάς, αλλά καθόλου χωρίς να υποβαθμίζουμε τη δική μας δουλειά και τη δική μας παραγωγή. Και τέλος υπάρχει μια ένταση ανάμεσα στο χτες και στο σήμερα, η οποία ίσως είναι καθοριστικότερα γιατί αυτή πια αφορά συγκεκριμένα περιεχόμενα. Μιλάω για πολιτιστική κληρονομιά. Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που κληρονομεί, είναι το μόνο ζώο που μπορεί να αξιοποιήσει την κληρονομιά, είναι το μόνο ζώο που διαθέτει ιστορική μνήμη. Γι' αυτό και είναι φυσικό πλήγμα, το αισθάνεσαι πολύ βαθιά όταν βλέπεις τις καταστροφές των μνημείων στη Συρία. Είναι κάτι το αφόρητο, σχεδόν εξίσου αφόρητο με τις εκτελέσεις εκεί. Με αυτήν την έννοια, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι προστασία της μνήμης, υπό τον όρο ότι κατανοούμε αυτή τη μνήμη ως μνήμη, όχι δουλικά,
με όρους τέτοιους ώστε να μπορούμε στη βάση εκεί να μπορούμε να δημιουργήσουμε παραπέρα. Και εδώ κάτι παραπάνω, γιατί εδώ η χώρα είναι πρικισμένη πραγματικά. Ολόκληρος ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός είναι στηριγμένος ιδεολογικά, θεωρητικά και άρα και πολιτισμικά στην αρχαία ελληνική κληρονομιά. Από το 19ο αιώνα, τελειώνω, συγχωρείτε δύο λεπτά ακόμα. Ολόκληρος ο δυτικός λεγόμενος πολιτισμός είναι στηριγμένος με τη μία την άλλη μορφή σε μια ανάγνωση βεβαίως του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και η ένταση ανάμεσα στο νέο και το παλιό είναι μια ένταση που διαπερνά όλες τις μορφές τέχνης σε όλες τις χώρες της Δύσης και κυρίως στην Ελλάδα. Από το Σεφέρι και το Ρίτσο μέχρι τον Τζαρούχη και τη σύγχρονη ζωγραφική εικαστική παραγωγή, όλοι αναμετριώνται με το τι σημαίνει να ζει σε αυτή εδώ τη χώρα, το τι σημαίνει να είσαι κάτω από την Ακρόπολη, το τι σημαίνει και πώς μπορεί να δημιουργηθεί καινούργια πολιτισμική παραγωγή στη βάση αυτής της περίεργης, ουσιαστικής, βαθιάς σχέσης με μια κληρονομιά που δεν την παίρνουν παθητικά. Τελειώνω. Όλα αυτά μπορούν να έχουν αφηρημένα. Μιλάμε για Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι εκείνος ο φορέας που φτιάχνει γούστο, επιβάλλει αισθητική, δείχνει ποια είναι η μία ή η άλλη, ας το πούμε, αισθητική σχολή που πρέπει να προβληθεί, πώς πρέπει να διαβάζουμε το παρελθόν με τον ΑΒ τρόπο, καθόλου αυτά. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι όρος, τρόπος, μέθοδος, μέσα, όσο έχουμε υλικά μέσα τουλάχιστον, όλα τα υπόλοιπα πάντα έχουμε και χωρίς υλικά κάποιες φορές, ώστε η καλλιτεχνική δημιουργία να μπορεί να εκφράζεται απρόσκοπτα, να μιλάτε ως σχολή η μία σχολή με την άλλη, να υπάρχει μία δυνατότητα παραγωγής χωρίς κανένας είδους κρατική ή πολιτική, έτσι, εκ των άνω επιβολή. Πώς? Ο χρόνος τελείωσε ήδη. Να πω κάτι απλώς και μόνον, δύο λέξεις. Ο Νίκος Οξυδάκης στο Υπουργείο προηγουμένως και η κυρία Μαρίνα Λαμπλάκη Πλάκα που τον διαδέχτηκε έθεσαν βάσεις λίγο πολύ σε αυτή την κατεύθυνση που μίλησα παραπάνω για το πώς υλικά το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να βοηθήσει κατευθύνσεις σαν κι αυτές. Μιλάμε για ανάδειξη και σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων. Μιλάμε μια καινούρια ουσιαστικά πρωτοβουλία που αφορά την ανάλυο αρχαιολογία και τον καταδυτικό τουρισμό. Μιλάμε για πραγματική συνεργασία μέσω των ΠΕΠ με όλες τις περιφέρειες της χώρας που έχουν κάποια χρήματα που μπορούν να συνδράμουν και τον πολιτισμό. Μιλάμε για πράγματα που έχουν σχέση με πολιτισμό και παιδεία. Μιλάμε για κάτι που είναι πόρος που έχει μείνει ουσιαστικά ανεκμετάλλευτος, που είναι ο εξορδολογισμός του ΤΑΠΑ, όχι μόνο με τα ηλεκτρονικά εισιτήρια. Μιλάμε για εποπτευόμενους φορείς που πρέπει να εξορδολογιστούν και ενδεχομένως να συρρυκνωθούν και κάποιοι από αυτούς να εξαφανιστούν. Μιλάμε για ένα ολόκληρο πλούτο κτηρίων που διαθέτει το Υπουργείο Πολιτισμού στην Πλάκα και αλλού, τα οποία η τύχη τους είναι ακόμη εν πολύ άγνωστη, παρόλο που έχουμε αρχίσει να μελετάμε τι πρέπει να τα κάνουμε με αυτά. Και άρα το Υπουργείο Πολιτισμού έχει πάρα πολλή δουλειά να κάνει, υπό τον όνομα ότι μένει Υπουργείο ανοιχτό, ότι δεν είναι ένας γυάλινος πύργος όπου έρχονται κάποιοι και εκφράζουν αιτήματα, αλλά το ίδιο το Υπουργείο διασκορπίζεται, αν θέλετε, σε όλες τις τέχνες και σε όλους τους χώρους, διότι μόνο να δούμε τα πράγματα εκ των κάτω, εκεί που πραγματικά ασκείται η παραγωγική πολιτισμική δημιουργία, μπορούμε να έχουμε πραγματική γνώση για τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλτά.